Με τη δύναμη της φωνής του στηρίζουν τα δικαιώματα της μονογονεϊκής οικογένειας, επειδή η βαρύτητα του έργου έγκυται στο γεγονός ότι μόνο ένας γονιός επιμελείται, επιβλέπει, μεγαλώνει και στηρίζει τα παιδιά του. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Μονογονεϊκών Οικογενειών Στηρίζω στην πόλη της Ξάνθης έχει αποφασίσει να ανοίξει την καρδιά και την πόρτα σε όσους χρειάζονται πραγματικά ανάγκη, στηρίζοντας οικογένειες, καθώς οι κοινωνίες και οι άνθρωποι ευημερούν όταν στηρίζονται και στηρίζουν τους ανθρώπους και τα παιδιά, αναφέρει πρόεδρος του Συλλόγου στην εκπομπή Πρώτο Θέμα. Εξ αρχής ο στόχος μας ήταν να ενωθούν και να ακουστούν οι φωνές μας, οι φωνές όλων των μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίες βρίσκονται στο περιθώριο. Και αυτό που ζητούμε και ζητεί κάθε μονογονεϊκή οικογένεια είναι να έχουν τη θέση που τους αξίζει, να ζουν με αξιοπρέπεια. Σωστά. Και να μεγαλώνουν το ίδιο και τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, έχοντας τον απαιτούμενο σεβασμό. Διότι η προσπάθεια που καταβάλουν κάθε μέρα οι μονογονείς είναι σκληρή. Διότι αγωνίζονται μόνοι τους για την ανατροφή των παιδιών τους. Υπάρχουν μονογονείς, κυρία Νεφρέμ, χωρίς καμία υποστήριξη, χωρίς καμία βοήθεια έστω από συγγενικό περιβάλλον ή φιλικό περιβάλλον. Και έτσι λοιπόν εκ των πραγμάτων δεν μπορούν ούτε να δουλέψουν. Σωστά. Δεν λαμβάνουν πολλές φορές και την διατροφή από τον έτερο γονέα. Σωστό. Και έτσι αυτό τους δυσκολεύει ακόμα περισσότερο και για τα προς το ζήν. Έτσι, ναι. Όσον αφορά τις μονογονεϊκές, να πούμε ότι μία μητέρα μπορεί να έχει και δύο παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ένα το παιδί, μπορεί να έχει και τρία παιδιά. Μονογονεϊκή είναι όταν υπάρχει ένας γονέας, ένα μέλος της οικογένειας για να φροντίσει. Και θα ήθελα εδώ λίγο να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο μητέρες, υπάρχουν και πατέρες. Σωστά. Που είναι μονογονείς. Βέβαια, τάξη, συντριπτική πλειοψηφία εννοείται ότι είναι οι μητέρες, είμαστε οι μητέρες. Είπατε για τα παιδιά. Εγώ καλή ώρα έχω τέσσερα παιδιά. Υπάρχει άλλος που έχει ένα παιδί. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει στη διαφορά αυτό και στην σύγκριση. Αντιθέτως, ο μόνος γονέας είναι μόνος γονέας. Και αυτό απλά όσο περισσότερα παιδιά, σίγουρα και οι δυσκολίες και οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Mm-hmm. Θέλω να πω όμως ότι από την πρώτη στιγμή που ανακοινώσαμε και την ύπαρξη του Συλλόγου, ζητήσαμε να συμμετέχουν και να συμβάλλει ο καθένας στο δύσκολο έργο μας, όπως μπορούν όλοι. Να σταθούν με όποιο τρόπο μπορούν δίπλα στις μονογονεϊκές οικογένειες. Και θέλω εδώ λοιπόν να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή, κυρία Νεφρέμ, η ανταπόκριση και η συμπαράσταση του κόσμου ήταν συγκινητική. Και η κοινωνία μας ευσυνείδητα μας στηρίζει με ενθυνές και πολύ αγάπη, γιατί οι πράξεις τους απέδειξαν ότι το πνεύμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς υπάρχει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζούμε όλοι ισότιμα σε κοινωνίες που σέβονται και υποστηρίζουν τις μονογονεϊκές οικογένειες. Έτσι, ισχύει αυτό. Ναι. Για πόσες οικογένειες μιλάμε τώρα, κυρία Χατζηβασιλείου, στην Ξάνθη? Ναι, αυτή τη στιγμή στην Ξάνθη είμαστε 100 οικογένειες. Επειδή όμως είναι πανελλήνιος ο Σύλλογος, έρχονται και μέλη και από άλλες πόλεις της Ελλάδος, που είμαστε και σε επικοινωνία, εννοείται. Άρα η πρόσκληση ισχύει και για την πόλη της Καβάλας? Βεβαίως, εννοείται. Μα εγώ έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές με ανθρώπους εκεί της πόλης σας.